Πώς είστε? Μια χαρά, εσύ είστε. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας, οι οποίες είναι αναμφισβήτητα θετικές. Έχουμε διαπιστώσει στις τελευταίες εβδομάδες μια σημαντική μείωση στον αριθμό των κρουσμάτων, μια ταχύτατη αποκλιμάκωση στον αριθμό των νοσηλιών, αλλά και στους διασωλωμένους συμπολίτες μας. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι στις αρχές του περασμένου μήνα οι διασωλωμένοι συμπολίτες μας στην πατρίδα μας είχαν ξεπεράσει τους 800. Σήμερα είναι λίγο κάτω από τους 370 και θυμούμε ότι αυτή η αποκλιμάκωση, καλώς χώρο των πραγμάτων, θα συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες. Είναι βέβαια λυπηρό το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας που νοσηλεύονται, που ασθενούν βαριά στις εντατικές μας και που δυστυχώς κάποιοι από αυτούς χάνουν και τη ζωή τους, είναι συμπολίτες μας οι οποίοι είναι ανεμβολιάστοι και οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα τους τελευταίους μήνες να εμβολιαστούν, καθώς είναι συμπολίτες μας μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αλλάξουμε. Και θεωρώ πολύ θετικό το γεγονός ότι η διαδικασία ελευθερία προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, σταθερά στις 100.000 εμβολιασμούς την ημέρα, 1% του πληθυσμού εμβολιάζεται κάθε μέρα, 6.200.000 εμβόλια έχουν γίνει στην πατρίδα μας, παραπάνω από 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν λάβει ήδη την πρώτη δόση. Θα πρέπει όμως να συνεχίσουμε με την ίδια ένταση, έτσι ώστε να μπορέσουμε απ' τη μία να χτίσουμε το τείχος ανοσίας, στο οποίο πια πλησιάζουμε με τους ρυθμούς που κινούμαστε, αλλά από την άλλη να εξασφαλίσουμε ότι και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αυτή η πτωτική τάση θα συνεχίζεται. Ο τουρισμός μας θα λειτουργήσει κανονικά, τα πρώτα δείγματα είναι πολύ ενθαρρυντικά και θα μπορέσει και η οικονομία να ανακάμψει ταχύτατα όπως προβλέπουμε. Και βέβαια, μέρος αυτής της συζήτησης έχει να κάνει και με τις διευκολύνσεις, προτιμώ αυτόν τον όρο από τον όρο προνόμια, οι ελευθερίες που μπορεί να έχουν οι εμβολιασμένοι συμπολίτες μας. Θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση θα ανοίξει σύντομα, θα ανοίξει από πλευράς κυβέρνησης από τη στιγμή που όλοι οι συμπολίτες μας θα έχουν τη δυνατότητα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να έχουν πρόσβαση σε ένα εμβόλιο. Θεωρώ απολύτως λογικό όμως, όπως ήδη συμβαίνει, παραδείγματος χάρη με το ψηφιακό πιστοποιητικό, αρκεί η απόδειξη του εμβολιασμού, ενώ σε άλλη περίπτωση πρέπει κάποιος να κάνει συνέχεια ένα τεστ για να αποδεικνύει ότι δεν είναι αρνητικός. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει και στη χώρα μας, όπως θα γίνει και η συζήτηση σχετικά με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό ειδικών κατηγοριών εργαζομένων, εργαζόμενοι στο σύστημα υγείας, υγειονομικοί, εργαζόμενοι στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Αναμένω εντός των επόμενων ημερών το σχετικό πόρισμα από την Επιτροπή Βιοειθικής, το οποίο και θα δοθεί στη δημοσιότητα, έτσι ώστε μετά από έναν, πιστεύω, σύντομο δημόσιο διάλογο, να καταλήξουμε και στις πολιτικές μας γύρω από τα θέματα αυτά. Οπότε, εν κατακλείδη, τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλύτερα και στο μέτωπο της πανδημίας. Η εγρήγορση, προφανώς, και πρέπει να είναι δεδομένη, διότι δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με την περιπέτεια αυτή και η προσήλωσή μας θα πρέπει να στραφεί στο να πείσουμε τους καχύποπτους συμπολίτες μας ότι πρέπει και αυτοί να κάνουν το βήμα, να εμβολιαστούν. Το εμβόλιο είναι ένα δώρο της επιστήμης, πάνω απ' όλα προστατεύει τους ίδιους και τις οικογένειές τους από τον κίνδυνο μιας πολύ σοβαρής νοσηλείας. Είναι όμως και μια πράξη κοινωνικής ευαισθησίας. Η αντίληψη ότι δεν βαριέσαι, ας το κάνει ο άλλος για να μην το κάνω εγώ, είναι μια αντίληψη η οποία δυστυχώς υπονομεύει συνολικά την κοινωνική συνοχή και δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι για τα νέα και εγώ που παρακολουθώ για την εξέλιξη της πανδημίας και τη μείωση του αριθμού διασωληνωμένων και κρουσμάτων όσο πάει καιρός. Ελπίζω σύντομα να είναι ακόμα καλύτερα τα νέα. Είναι πολύ σημαντικό ότι προχωράει το πρόγραμμα του εμβολιασμού και έχουμε φτάσει στα 6 εκατομμύρια εμβολιασμών. Ενθαρρυντικό βρίσκω ότι οι νέοι δείχνουν να μένουν μακριά από ιδεολειψίες και φοβίες και να προσχωρούν σημαντικό ρυθμό
στο να εμβολιαστούν, προκειμένου ακριβώς να ανακτήσουν αυτή την ελευθερία που κατά κάποιο τρόπο στερηθήκαμε όλο αυτό το διάστημα, σε επίπεδο κοινωνικής συμπεριφοράς τουλάχιστον. Υπάρχει εδώ ένα ζήτημα που θίξατε κι εσείς. Αναφέρονται και στο Σύνταγμα και στα συνταγματικά δικαιώματα. Πέρα από την προστασία της δημόσιας υγείας, το Σύνταγμα κατά κανένα τρόπο δεν αναγνωρίζει δικαίωμα σε κάποιον να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του άλλου και την υγεία του. Άρα το όριο της ελευθερίας των επιλογών μας είναι ο διπλανός μας, είναι ο άλλος. Επομένως, είναι πολύ ασφαλμένη αυτή η αντιμετώπιση και δεν νομίζω ότι υποστηρίζεται σοβαρά από συνταγματολόγους και άλλους από κανένα. Αυτό μάλιστα αφορά κυρίως ανθρώπους που λειτουργούν και δουλεύουν σε χώρους όπου επηρεάζουν πάρα πολύ πληθυσμό, όπως αναφέρετε και εσείς, κάποιες κατηγορίες. Όσο περισσότερο ερχόμαστε σε επαφή με ευπαθείς ομάδες ή με ευρύτερες κατηγορίες του πληθυσμού, τόσο τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Και σίγουρα είναι μια συζήτηση για το θέμα της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, αλλά η επιβολή υποχρεώσεων προκειμένου να μην θίξουμε ακριβώς αυτή η έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης και της αίσθησης κοινωνικής ευθύνης στην οποία αναφερθήκατε, νομίζω ότι πρέπει, είναι αυτονόητη και αυτό έχει γίνει αυτή η συζήτηση, ήδη ξεκινάει και σε άλλες χώρες από ό,τι έχω δει. Ας ελπίσουμε ότι θα συνειδητοποιήσουν όλοι ότι ο μόνος δρόμος για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, είναι ο εμβολιασμός, ώστε να ανακτήσουμε αυτά τα οποία στερηθήκαμε τόσο καιρό. Και να έχουμε και μια ασφάλεια για το μέλλον, γιατί κανείς δεν μπορεί να μας υποσχεθεί κάτι για επόμενα κύματα, όπως οι ερευνητές λένε ομιγέννητο για το φθινόπωρο ή τι άλλο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε.